8 συνολικά εκλογικές περιφέρειες βάφτηκαν με τα χρώματα του ΣΥΡΙΖΑ και μέσα σε αυτές 4 είναι της Κρήτης, που στον εκλογικό χάρτη κράτησε αποχρώσεις μακριά από το γαλάζιο, με το οποίο ντύθηκε σε συντριπτικό ποσοστό η χώρα. Μάλιστα, ο ΣΥΡΙΖΑ σε επίπεδο Ηρακλείου το 43,2% που έλαβε ήταν το μεγαλύτερο σε ολόκληρη τη χώρα, αφήνοντας πίσω τη Νέα Δημοκρατία με 30,1, το Κίνημα Αλλαγής 11,4, Μέρα 25 4%, ΚΚΕ 3,6, Ελληνική Λύση 2,2 και τη Χρυσή Αυγή που δεν μπήκε στη Βουλή 1,5%. Πάντως, αν και το Ηράκλειο έδωσε στο ΣΥΡΙΖΑ την πρωτιά, αθρηστικά, σε κάποιους δήμους μεμονωμένους η Νέα Δημοκρατία επικράτησε. Όπως το Δήμο Χερσονήσου που έδωσε στη Νέα Δημοκρατία 35,6%, ΣΥΡΙΖΑ 35,3%, Κίνημα Αλλαγής 11,1%, Μέρα 25 6%, Χρυσή Αυγή 2,5%, ΚΚΕ 2,5% και Ελληνική Λύση 2%. Αντίστοιχη εικόνα και στο Δήμο Φεστού, με τη Νέα Δημοκρατία να προηγείται με 36,1%, ΣΥΡΙΖΑ 33,5%, Κίνημα Αλλαγής 15,2%, Ελληνική Λύση 5%, Μέρα 25 2,7%, ΚΚΕ 2,3%. Επίδικο δεν μπορεί κανείς να πει, αλλά σίγουρα... Πώς έχετε την εντύπωση ότι αν βαφτεί γαλάζιο το Ηράκλειο απόψε δεν θα έχει μία σημασία, λέω αν. Σαφέστατα. Ή αντιστρόφως αν παραμείνει ροζ. Αυτός ήταν ο στόχος. Και πάνω σε αυτό δουλέψαμε, όχι στην προεκλογική περίοδο, τα τελευταία τουλάχιστον 3,5 χρόνια. Δεν έχουμε τη λογική του ελαιοχρωματισμού, να βάφουμε τους νομούς σε χρώματα. Έχουμε τη λογική των πολιτικών κατευθύνσεων, ακριβώς, το σχηματικό. Για να λίγο να καταλαβαίνόμαστε. Έχουμε όμως την εντύπωση ότι ο νομός Ηρακλείου και γενικότερα Κρήτη είναι ένας τόπος με έντονη προοδευτική κατεύθυνση και καταβολές από την εποχή του Ελευθερίου Βενιζέλου μέχρι σήμερα. Και νομίζω ότι θα παραμείνει σε αυτό το πλαίσιο και θα έχει μια πρωτιά του ΣΥΡΙΖΑ με μια ικανή διαφορά από τη Νέα Δημοκρατία και θα διατηρήσουμε τις έδρες μας. Και αν η εικόνα του Ηρακλείου σε ποσοστά ήταν ξεκάθαρη, η μάχη του Σταυρού έκρυβε ένα θρίλερ. Για τη Νέα Δημοκρατία το θρίλερ είχε σχέση όχι με τα ονόματα, αλλά την ίδια την τρίτη έδρα που χάθηκε από την κατανομή και άφησε εκτός βουλευτικών εδράνων το Γρηγόρη Πασπάτη. Πρώτο σε Σταυρούς, Λευτέρης Αυγενάκης 24.237, Μάξιμος Ενετάκης 17.864 και τρίτος ο Γρηγόρης Πασπάτης που δεν εκλέγεται με 14.936. Με τα έργα μας θα προσπαθήσουμε να πείσουμε τους πολίτες μας. Θα τους παρέχουμε ένα καλύτερο βιωτικό επίπεδο, καλύτερους τρόπους διαβίωσης και ελπίζουμε την επόμενη φορά που θα κριθούμε να έχουμε πολύ καλύτερα αποτελέσματα. Το θρίλερ για το ΣΥΡΙΖΑ είχε να κάνει με την τρίτη έδρα που άλλαζε χέρια από εκλογικό σε εκλογικό τμήμα. Τα τελικά αποτελέσματα φέρουν πρώτο το Χάρη Μαμουλάκη με 23.072 σταυρούς, το Σοκράτη Βαρδάκη δεύτερο με 20.135 και τελικά τρίτο τον Νίκο Ιγουμενίδη με 15.896 που άφησε τέταρτο πίσω του το Σπύρο Δανέλη με 15.196 σταυρούς. Εμείς ως ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία οφείλουμε να παρακολουθούμε στενά, να έχουμε μια συγκεκριμένη αντιπολιτευτική χρειά και τόνο. Πάντα με κοινό παρονομαστή και όφελος το καλό των πολιτών. Μία έδρα έλαβε στο Ηράκλειο το Κινάλ με πρωτιά στο Βασίλη Κεγκέρογλου, ο οποίος κατάφερε να συγκεντρώσει 10.522 σταυρούς και επανεκλέγεται αφού η Φόφη Γεννηματά δεν κρατά την έδρα στο Ηράκλειο. Από το Μέρα 25 ο Γιώργος Λογιάδης με 1.206 σταυρούς, αν δεν κρατήσει την έδρα ο Γιάννης Βαρουφάκης, όπως επίσης ο Μανώλης Συντιχάκης που επανεκλέγεται από το ΚΚΕ με 3.431 σταυρούς. Όλοι αυτοί οι εκβιασμοί προφανώς κυριάρχησαν. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν είμαστε διάτοντας αστέρας. Έχουμε 5,4% και σε όλη την Ελλάδα διψήφιο σχεδόν. Αυτό είναι ένα ζήτημα που έχει να κάνει με συγκεκριμένες αναλύσεις. Ουσιαστικά η Αθήνα είναι αυτή που... Είναι η Αττική. Η Αττική συνολικά μας καθήλωσε 5,4% διψήφιο σε όλη την Ελλάδα. Είμαστε ευχαριστημένοι. Εγώ προσωπικά είμαι ευχαριστημένος με το αποτέλεσμα και να το παραπάνω στην Κρήτη, στο Ηράκλειο, στα Χανιά, όπου βλέπουμε μεγάλες συσπυρώσεις. Στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου η πρωτιά εξελίχθηκε σε θρίλερ, με το τελικό ωστόσο αποτέλεσμα να φέρνει πρώτο το ΣΥΡΙΖΑ με 34,6%, Νέα Δημοκρατία 34,3%, Κίνημα Αλλαγής 15,4%, Μέρα 25 3,1%, ΚΚΕ 2,9% και Ελληνική Λύση 2,6%. Ο ελληνικός λαός έδωσε με την ψήφο του την αυτοδύναμη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και την δυνατότητα στον πρόεδρο μας τον Κυριάκο τον Μητσοτάκη να συγκροτήσει αύριο την αυτοδύναμη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και με ποσοστά τα οποία, αν ρεαλιστικά και χωρίς ίχνος υπερβολής, πραγματικά αγγίζουν τα όρια των αποτελεσμάτων που είχαν πριν την κρίση και πριν εξαϊλωθούν όλα αυτά τα κόμματα και βγούνε και στην επιφάνεια όλα αυτά τα πολιτικά μορφώματα που γέννησε η κρίση.
Σε επίπεδο Λασιθίου, Γαλάζιος ντύθηκε ο Δημοσιεράπετρας, που η Νέα Δημοκρατία συγκέντρωσε 34,2%, ο ΣΥΡΙΖΑ 33%, Κίνημα Αλλαγής 15,7%, Μέρα 25,3%, Ελληνική Λύση 3,2% και ΚΚΕ 2,9%. Επιπλέον, στα Γαλάζια ντύθηκε και ο Δήμος Οροπεδίου Λασιθίου, όπου η Νέα Δημοκρατία συγκέντρωσε 36,8%, αφήνοντας πίσω το ΣΥΡΙΖΑ με 34,5%, Κίνημα Αλλαγής 18%, ΚΚΕ 5,1%, Μέρα 25,1%, Ελληνική Λύση 0,8%. Σε ό,τι αφορά τους σταυρούς, ο Γιάννης Πλακιωτάκης από τη Νέα Δημοκρατία 7.961 και επανεκλέγεται, και Μανώλης Τραψανιώτης που επανεκλέγεται επίσης με 5.217. Για μας το χρώμα έχει να κάνει με τα προβλήματα και όχι με το κόμμα το οποίο θα βγει πρώτο.